κύριε Δικόζη, μετά από δύο συνεχόμενες νίκες ήρθε η πρώτη ήττα για την Ιεράπετρα. Τις εντυπώσεις σας? Εντάξει, ήρθαμε να παίξουμε σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή που έχει στόχο την άνοδο. Η εμφάνισή μας και η προσπάθεια των παιδιών ήταν πάρα πολύ καλή. Ουσιαστικά δεν απειληθήκαμε από τον αντίπαλο. Δυστυχώς όμως σε δύο φάσεις που δεν είμαστε συγκεντρωμένοι δεχτήκαμε δύο γκολ. Με τέτοιες ομάδες όπως είναι η Καλυθέα και την ποιότητα που έχουν, όταν κάνεις ένα λάθος το πληρώνεις. Δυστυχώς εμείς χάναμε σήμερα δύο και το πληρώσαμε. Συγχαρητήρια τους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση και την προσπάθεια που κάνανε. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ μακρύ, είναι πολύ μεγάλο. Εμείς ο στόχος μας είναι να σωθούμε και πιστεύω όταν βλέπουμε τα παιδιά να έχουν τέτοια, να κάνουν τέτοια προσπάθεια και να έχουν τέτοιες εμφανίσεις, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πετύχουμε το στόχο μας. Μπορούσε η Ιεράπετρα να πάρει κάτι καλύτερο? Πιστεύω ότι βάσει εικόνας και βάσει παιχνιδιού μπορούσαμε σίγουρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Γιατί εντάξει, μέχρι να δεχτούμε τον γκολ, αν δεν κάνω λάθος, η Καλυθέα μας έκανε 1-2 ευκαιρίες, που είναι πολύ λογικό. Εντάξει, σίγουρα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Δυστυχώς όμως δεν το καταφέραμε. Να μας γίνει μάθημα αυτό. Χρειάζεται υπομονή. Μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου. Συγχαρητήρια την Καλυθέα για την νίκη που έκανε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.